Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη, 22 Μαρτίου εσείως και εμείς, συνεπείς στο ραντεβού μας, είμαστε on time, στην τηλεόραση του Atlas, για να καταθέσουμε το δημοσιογραφικό αποτύπωμα της ημέρας και να ακούσουμε τις απόψεις, τις θέσεις των εκλεκτών μας προσκεκλημένων για θέματα που αφορούν τόσο στην τοπική επικαιρότητα όσο και στις διεθνείς εξελίξεις. Επίκεντρο για μία ακόμη ημέρα τα όσα συμβαίνουν στην πολύπαθη Ουκρανία, οι επιπτώσεις τους στην παγκόσμια οικονομία και οι ανατροπές, οι μεγάλες ανατροπές που φέρνουν στον γεωστρατηγικό, στον παγκόσμιο γεωστρατηγικό χάρτη. Ένα μήνα σχεδόν μετά τη ρωσική εισβολή, φαίνεται πως οι ρωσικές δυνάμεις ετοιμάζονται για έναν μακροχρόνιο πόλεμο, γκρεμίζοντας τις όποιες ελπίδες υπήρχαν για γρήγορο τερματισμό του. Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με βήμα σημειωτών. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας λέει πως θα καταφύγει σε δημοψήφισμα, άγνωστο ασφαλώς το πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο σε συνθήκες πολέμου. Οι απώλειες του στρατού του Πούτιν είναι μεγάλες, σύμφωνα πάντα με τις ουκρανικές πηγές. Η Μαριούπολη στην Αζοφική θάλασσα, η πρωτεύουσα του ελληνισμού της Ουκρανίας, θυμίζει πλέον Γκρόσνη, καθώς έχει καταστραφεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, άνω του 80% από τους ανηλαιείς βομβαρδισμούς. Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, ο πόλεμος της προπαγάνδας συνεχίζεται αμύωτος, ένθεν κακήθεν, και μέσα σε όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται πως επιτέλους αρχίζει να αντιδρά. Αρχίζει να ξυπνά, να αντιλαμβάνεται κάτω από την πίεση των ρωσικών όπλων πως ανατέλει μια νέα πραγματικότητα, ένας νέος κόσμος. Μετά την απόφαση για την συγκρότηση Ευρωπαϊκού στρατού, μιας δύναμης καταρχάς 5.000 ανδρών, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνονται έτοιμοι να συμφωνήσουν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής στο τέλος αυτής της εβδομάδος για την κοινή προμήθεια φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου και υδρογόνου εν ώψη του επόμενου χειμώνα, σύμφωνα πάντα με το σχέδιο του κοινού ανακοινοθέντος. Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει αν η Γερμανία πρώτιστα θα υποκύψει στις πιέσεις που ασκούνται κυρίως από τις βαλτικές χώρες για περαιτέρω σκλήρυνση της τάσης Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιβολή εμπάργκο στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Απόφαση που, όπως αντιλαμβάνεστε, αν ληφθεί, ανοίγει τον ασκό του αιώλου. Ακόμη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα εξετάσουν νέα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας και θα συζητήσουν με ποιο τρόπο θα βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία των αγορών ενέργειας. Είναι η κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στον ενεργειακό αρμαγεδόνα που έχει ζητήσει μετεπιτάσεως και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ωστόσο, φαίνεται πως ένα άλλο μείζον ζήτημα, αυτό της έκδοσης ευρωομολόγου, υπάρχουν ακόμη θεμελιώδεις διαφωνίες και κυρίως από τις χώρες του Βορρά. Αυτές οι ανατροπές, αυτές τις προκλήσεις που φέρνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρώτο μας εκλεκτό προσκεκλημένο, τον δόκτορα Μάριο Ευθυμιόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, πρόεδρο του Strategy International. Κύριε καθηγητά, κύριε Ευθυμιόπουλε, καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα, κύριε Ραΐλογλου. Τιμή μου και χαρά να βρίσκομαι στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, ο πόλεμος στην Ουκρανία μετασχηματίζει, αλλάζει τον κόσμο. Ξυπνάμε πλέον σε μια νέα εποχή. Νομίζω ότι... Αν είναι εποχή, όχι, νομίζω ότι είναι μια αναπτυσσόμενη εποχή η οποία έχει αρχίσει από το 2014 και μετέπειτα. Βρισκόμαστε πιθανώς στην απαρχή μιας νέας γεωπολιτικής κακέρας η οποία εξελίσσεται και σε κάποιες περιπτώσεις πιθανώς και μια διαμόρφωση νέων συμμαχιών. Παρ' όλα αυτά, όπως σας είπα και στην αρχή, το 2014 ήταν η αρχή των γεγονότων. Γεγονότα που έμελαν να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα. Βεβαίως, όχι ίσως στο μάκρος και στο εύρος πολεμική σύραξη που βλέπουμε στην παρούσα φάση, αλλά σίγουρα σε μια περαιτέρω προσπάθεια αυτονόμηση των περιοχών και ανεξαρτοποίηση εν τέλει περιοχών όπως και έγινε, όπως ήταν στο Ντομπάς και στο Λουχάνσκ. Mm-hmm. Τα δεδομένα ήταν πολύ συγκεκριμένα, δεδομένου ότι η Ανατολική Ουκρανία
ήταν πολλά χρόνια παραμελημένη, ήταν πολλά χρόνια φτωχή, αλλά βεβαίως δεν δίνει κανένας το δικαίωμα να υπάρχει μία επίθεση υπό αυτές τις συνθήκες και η ερμήνευση του διεθνούς δικαίου με τον τρόπο με τον οποίο τον ερμήνευσε ο πρόεδρος Πούτιν. Γιατί εφενός ήθελε να έχει μία περιφερειακή δύναμη η οποία να εξελιχθεί σε παγκόσμια και αφετέρου ήθελε να απαντηθούν οι όλοι πολιτικής εσωστρέφειας που είχε η Ρωσία και ταυτόχρονα ήθελα να απαντηθούν, αν θέλετε, οι εξωτερικές πολιτικές προοπτικής ανάπτυξης της Ρωσίας, η οποία δεν γνώριζε κανένας και δεν γνωρίζει νομίζω κανένας κατά πόσο η Ρωσία αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Υπήρου όπως ήταν την περίοδο της Τσαρικής Ρωσίας. Κατά πόσο η Ρωσία θα έπρεπε να πορευθεί μόνη της. Ένα είναι το αποτέλεσμα και ένα είναι το σίγουρο, είναι ότι η Ρωσία σίγουρα φοβάται χώρες οι οποίες συμβαδίζουν στη γεωγραφική τοποθεσία με τη Ρωσία και είναι προφανές ότι το ΝΑΤΟ ήταν μόνο απλά αν θέλετε το γεγονός που ξεχύλισε το ποτήρι για να μπορέσει να εμπλακεί πλέον η Ρωσία μέσα στην Ουκρανία. Αυτή η ιστορία κρατάει αιώνες, δεν κρατάει τώρα, για το ποιος ελύσεται και ποιος ελέγχει τους Κίεβαν Ρους στην ιστορία, δηλαδή ποιος είναι ο πραγματικός Ρώσος, ποιος είναι ο πραγματικός έλεγχος και μετεξέλιξη, αν θέλετε, της ουκρανικής και ρωσικής περιφέρειας, αν θέλετε, στην παρούσα φάση. Όμως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τα πράγματα είναι δυσίωνα, δεν είναι καλά, για τον απλό λόγο ότι μπορούν να επηρεάσουν άλλες περιοχές όπως είναι τα Δυτικά Βαλκάνια και η Ανατολική Μεσόγειος και βεβαίως έρχεται και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και γίνεται όλος ο λόγος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Άρα δηλαδή, κύριε καθηγητά, βλέπετε μία αναβίωση ενδεχομένως του ψυχρού πολέμου. Εμείς είμαστε και κοντά ηλικιακά, τον προλάβαμε στα τελειώματά του. Αλλά επανέρχεται μια, αν θέλετε, ισορροπία του τρόμου στον κόσμο και οι χώρες καλούνται να επανατοποθετηθούν πίσω από ένα νέο σιδηρούν παραπέτασμα. Σίγουρα θα επανατοποθετηθούν και σίγουρα μιλάμε για μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και απαντάμε και στο ερώτημα κατά πόσο το ΝΑΤΟ είναι χρήσιμο για τα επόμενα σίγουρα 30 με 50 χρόνια. Αυτό είναι το πλέον σίγουρο. Κατά πόσο πρόκειται να υπάρξει ένας καινούριος ψυχρός πόλεμος, όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα έχουν αλλάξει και θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα τι εννοώ. Mm-hmm. Καταρχήν υπάρχει η Κίνα, η οποία είναι πολύ πιο αναπτυσσόμενη και αναπτυγμένη σε πολλές περιπτώσεις σε σχέση με το πώς ήταν την περίοδο του ψυχοπολέμου. Ένα δεύτερο γεγονός ήταν ότι υπάρχει μεταβολή του πλούτου από τη Δύση στην Ανατολή. Mm-hmm. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, οι φυσικοί πόροι που υπάρχουν στην ανατολική πλευρά είναι πολύ πιο ισχυροί από ότι βρίσκονται στην παρούσα φάση σε περιοχές όπως είναι στην δυτική πλευρά ή είναι πολύ ακριβές για τις δυτικές χώρες να εξοριστεί ή η πολιτική, αν θέλετε, της εθνικής ασφάλειας ή σταθερότητας ή του παγκόσμιου εμπορίου σε επίπεδο περιφερειακό είναι τέτοιο με το οποίο δεν καθίσταται εύκολο να γίνει εξόριξη των φυσικών πηγών και υλών. Παράδειγμα η Ελλάδα, η οποία είναι πολύ πλούσια σε ενεργειακούς πόρους και φυσικούς πόρους, αλλά για πολύ συγκεκριμένους στρατηγικούς λόγους και περιπτώσεις τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ διαφορετικά, ενώ η Ελλάδα στην πραγματικότητα θα μπορούσε να έχει και βαριά βιομηχανία την οποία είχε αλλά δεν έχει, θα μπορούσε ακόμα να έχει μια πολύ πιο ανεπτυγμένη αγροτική περίπτωση που δεν έχει, θα μπορούσε να εξαγάγει ακόμη περισσότερο τα προϊόντα της και βέβαια το φυσικό της πλούτου, το οποίο είναι στα Πέριξ και Χερσαίος, είναι πλούσια η Ελλάδα και δεν δύναται να το κάνουμε, δεδομένου ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πλαίσια είναι πολύ συγκεκριμένα, ούτως ώστε κανείς να μπορεί να πλάσει τη δικιά του πολιτική αλλά και επίσης να έχει τα πολιτικά και τεχνολογικά ηχέγγυα να το κάνει. Άμα σκεφτείτε δηλαδή την ιστορία της Ελλάδος τα τελευταία 20-25 χρόνια, τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς τα καλύτερα όσο αφορά την ανάπτυξη της χώρας σε επίπεδο οικονομικό ή πολιτιακό, αν θέλετε, στα πλαίσια των προκλήσεων που υπήρχαν. Αντιθέτως, υπήρχαν προκλήσεις απ' έξω ή εσωτερικές με τις οποίες ουσιαστικά η Ελλάδα έπρεπε να αλλάζει πολιτική, οι οποίες δεν έφεραν τα αποτελέσματα που πρέπει να έχει η Ελλάδα. Με λίγα λόγια, μιλάω για ένα στρατηγικό πλάνο, ένα στρατηγικό πλάνο το οποίο θα έπρεπε να είναι και ευρωπαϊκό και εθνικό για όλες τις χώρες, με το οποίο να γίνεται χρήση των φυσικών πόρων, ούτως ώστε να μην έχουμε εξάρτηση από τη Ρωσία. Και να σημειώσω εδώ πέρα ότι μέχρι το 90 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δική της εξάρτηση από την ενέργεια, κάτι το οποίο δεν το έχει τώρα. Άρα λοιπόν, κύριε Ευθυμιόπουλε, σημειώνουμε ότι στη νέα εποχή η ενεργειακή επάρκεια θα αποτελεί συστατικό στοιχείο της εθνικής κυριαρχίας, διότι πλέον εδώ είναι το μείζον
το μείζον, η απεξάρτηση καταρχάς από το ρωσικό πετρέλαιο για το οποίο τώρα τρέχουν οι Ευρωπαίοι, θα πάμε σε αυτούς. Ας μείνουμε όμως λίγο στα του οίκου μας. Είπατε πως είμαστε μια χώρα πλούσια σε ενεργειακούς πόρους που για πολλούς λόγους, τώρα να μην το αναλύσουμε, δεν μπορούσαμε, δεν μας επιτρεπόταν να τους βγάλουμε. Τώρα όμως φαίνεται πως υπάρχει μια αλλαγή πολιτικής και πιανόμαστε από το τελευταίο τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μίλησε ξεκάθαρα για αξιοποίηση των εθνικών πόρων. Ανοίγει λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, η συζήτηση για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που έχει η Ελλάδα καταρχάς στην περιοχή του Ιωνίου και κάτω δυτικά της Κρήτης. Και συμπληρώνω για να δώσετε μια κοινή απάντηση. Σε αυτό ακριβώς το παιχνίδι, ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας? Γιατί εδώ θα ανοίξει κουβέντα για τα όσα δείχνουν τουλάχιστον τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για μια πιθανή συνεργασία Ελλάδος-Τουρκίας-Ισραήλ για εκμετάλλευση και αξιοποίηση κοιτασμάτων. Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι από μωρό παιδί θυμάμαι την ιστορία που μου έλεγε ο παππούς μου για το Ιόνιο και κυρίως για την περιοχή του Καταχόλου στην Ηλία, καθότι έχω καταγωγή από την Ηλία, όπου μου έδειχνε στο Κατάχολο μέσα το πλαίσιο που υπήρχαν μελέτες οι οποίες γίνονται από το 50, δεν είναι από τώρα. Και ακόμα περιμένουμε. Ακόμα. Και θα περιμένουμε από ό,τι φαίνεται. Θα περιμένουμε. Στη Θάσο αντιθέτως υπάρχει η κινητικότητα. Δημιουργήθηκε μια εταιρεία, δημιουργήθηκαν τα πλαίσια και υπάρχει και η χρήση. Υπάρχει βέβαια και το Αιγαίο το οποίο είναι πλούσιο. Και δεν μιλάω καν για το Βόρειο Ιόνιο, το οποίο είναι σίγουρα πλούσιο στα φυσικά κοιτάσματα. Και βεβαίως έχουμε τα νότια της Κρήτης και ανατολικά της Κρήτης, το οποίο είναι πλούσιο, και την Κύπρο, τα δυτικά και πέριξ της Κύπρου, τα οποία όπως καταλαβαίνετε έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλη ένταση από τη μεριά της Τουρκίας, η οποία ουσιαστικά δεν θέλει να αφήσει την Κυπριακή Δημοκρατία να κάνει αυτό που πρέπει να πράξει βάσει του διεθνούς δικαίου και των εθνικών της συμφερόντων, αλλά θέλει να εμπλακεί. Κάτι τέτοιο θέλει να το κάνει λοιπόν και με την Ελλάδα. Οι υποϊδανικές συνθήκες. Είχα βγάλει ένα άρθρο το 2011 για τη Συμμαχία Ελλάδος-Τουρκίας-Ισραήλ. Κάτι το οποίο το εξέδωσα, μάλιστα, θυμάμαι, σε ένα περιοδικό διεθνές, το οποίο έχει βάσει την Τουρκία. Και θυμάμαι η αντίδραση ήταν ότι αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Μένα, αλλά κοίτα που φτάσαμε σήμερα να το συζητάμε την περίπτωση αυτή της κατάστασης. Στην περίπτωση όμως, ξέρετε, της ενεργειακής επάρκειας, άλλο η ενεργειακή επάρκεια και χρήση φυσικών πόρων. Και άλλο να είναι διαμετακομιστικός κόμβος η Ελλάδα διαμέσου της οποίας πάει στην Ευρώπη. Υπάρχει ο ΤΑΠ. Τουρκία στην Ελλάδα, Αζερβαϊτζάν, Τουρκία, Ελλάδα και πάει. Άρα υπάρχει συνεργασία ήδη στην παρούσα φάση. Άρα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο ποια συνεργασία εννοούμε. Θέλουμε να είναι η Ελλάδα διαμετακομιστικός κόμβος. Θέλουμε να είναι ενεργειακή, να κάνει ενεργειακή χρήση των πόρων της και να τα εξαγάγει, ή θέλει και τα δύο? Εγώ θα ήμουν στο τελευταίο. Να κάναμε και τα δύο. Και γιατί? Έχουμε το αέριο με τα LNG που υπάρχουν έξω από την Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο και μέσω Κύπρου μπορεί να πάει στην Κρήτη, από την Κρήτη στην υπηρετική Ελλάδα και πάνω. Θα μπορούσε να υπάρχει μια συνέχεια συνεργασίας με την Τουρκία, όχι μόνο στο αέριο αλλά και στο πετρέλαιο, με άλλες περιοχές, εφόσον βέβαια υπάρχει και σύμφωνη χρήση από το Ισραήλ και το Λίβανο. Αλλά υπάρχει επίσης και ο EastMed, με τον οποίο τον EastMed θα γίνει, έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος η κατασκευή, γιατί τα νερά της Μεσογείου είναι βαθιά. Παρ' όλα αυτά μπορεί να γίνει χρήση από το Ισραήλ στην Κύπρο και από την Κύπρο στην Κρήτη και ούτω καθεξής. Και βεβαίως από την Κύπρο και τους φυσικούς πόρους της Κύπρου, τα οποία μπορούμε και αυτά να τα συνδέσουμε με τις άλλες στρατηγικές, με τα άλλα στρατηγικά πλαίσια, με τα οποία η Ελλάδα να έχει το δικό της ρόλο ξανά και διαμετακομιστικό. Όλο αυτό χρειάζεται. Ανοίγω μια παρένθεση, επειδή ξέρω πως έχετε πολύ καλή πληροφόρηση για τα όσα γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είχαμε δεχτεί στην Ελλάδα μία, αν μου επιτρέπετε, κρυάδα από το non-paper, το γνωστό, όπου φαινόταν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες, για λόγους γεωστρατηγικούς προφανώς, για να μην δυσαρεστήσουν την Τουρκία, ήραν την υποστήριξή τους προς τον EastMed. Φαίνεται όμως πως η κουβέντα πάλι αρχίζει μετά τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Και ρωτώ εσάς, το βλέπετε εφικτό να προχωρά αυτό το mega project? Είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ, γιατί δίνει ρόλο και λόγο τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Κύπρο, όσο και την Ελλάδα. Και όταν γίνεται διασύνδεση και χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλεκτρικού ρεύματος από την Κύπρο στο Ισραήλ, για την Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, καταλαβαίνετε ότι το εμετέπειτα είναι και η σύνδεση σε ενεργειακό άλλους πόρους, όπως είναι το πετρέλαιο ή το αέριο ή το καθεξής. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και η συμφωνία της Αιγύπτου με το LNG.
για το φυσικό αέριο. Και βέβαια, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε εδώ πέρα ότι και οι χώροι του αραβικού κόλπου θα παίξουν μεγάλο ρόλο, γιατί θέλουν να γίνουν εξαγωγικές παραγωγικές χώρες διαμέσου χερσαίων εδαφών. Άρα, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, και πάει από εκεί. Ή αν πάει χερσαίος, δηλαδή Αίγυπτος, Ιορδανία και ανεβαίνει πάνω Ισραήλ, Παλαιστίνη, Λίβανο, Τουρκία, εκεί κάνει bypass την Κύπρο. Βέβαια, αυτό είναι που επιθυμεί η Τουρκία, αλλά τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, γιατί υπάρχουν και γεωπολιτικοί λόγοι, του οποίου ούτε θα δεχτεί η Παλαιστίνη, ούτε θα δεχτεί ο Λίβανος, γιατί η παρούσα κατάσταση είναι τέτοια που δεν επιβάλλει τέτοια ευκαιρία. Συνεπώς, για μια ενεργειακή απεξάρτηση σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αν θέλετε, από τη Ρωσία, θα πρέπει αυτοί οι κόμβοι να συζητηθούν πρακτικά, και από την άλλη θα πρέπει να δούμε και εμείς το εθνικό μας συμφέρον. Η Αμερική βλέπει την Ελλάδα σαν στρατηγικό εταίρο, αλλά το βλέπει σαν στρατηγικό εταίρο σε πολύ συγκεκριμένους λόγους και τρόπους. Έχει γίνει εδώ πέρα ένα στρατηγικό λάθος των Ηνωμένων Πολιτειών, παραδείγματος χάρη, σε σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καλό θα είναι να μην γίνουν τα ίδια λάθη στην παρούσα φάση, δεδομένου ότι όλες οι πλευρές, όλες οι σύμμαχες χώρες, μεταξύ τους πρέπει να συλλομιλούν υπό ίσους όρους. Γνωρίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την εξουσία και τη δύναμη να κάνουν αυτό που μπορούν και να φέρουν τα πάνω κάτω. Όμως, εδώ χρειάζεται σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Δεν μπορεί η Ευρώπη να πληρώνει αυτή την αλλαγή και την αναμπουμπούλα που γίνεται κάθε 20-25 χρόνια, είτε αυτό είναι σε οικονομικό επίπεδο, είτε αυτό είναι σε υγειονομικό, είτε αυτό είναι σε πολιτικό, και η Ευρώπη να μην μπορεί και να μην μπορεί να αναπτύσσεται. Η Ευρώπη και η Ελλάδα μαζί, όπως και η Κύπρος, πρέπει να παίξουν παγκόσμιο ρόλο σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να παίξουν παγκόσμιο ρόλο σε Ευρωπαϊκή Ένωση, πρωτίστως πρέπει να υπάρχει συμφωνία και ταυτόχρονη ηγεσία. Και ουσιαστική ηγεσία, η οποία να φέρνει και τους πολίτες κοντά στη συμμετοχή πράξη και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και βεβαίως οι αποφάσεις αυτές να έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο προς την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια ακρίβεια η οποία δεν θα σταματήσει. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη επάρκεια σε μεγάλα mega projects όπως τα αποκαλέσατε πριν. Δεν υπάρχουν τα mega projects που να δείχνουν την ανακατασκευή όλης της χώρας και όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ μιλάμε για την προσπάθεια για να γίνει ανακατασκευή την επόμενη μέρα για την Ουκρανία. Και όπως καταλαβαίνετε, θα γίνουν πάρα πολλά δάνεια, είτε αυτό είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς, είτε αυτό είναι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είτε αυτό είναι υπό άλλες μορφές δανειοδότησης. Καταλαβαίνετε ότι για να παίξουν, να υπάρχει ένα αποτέλεσμα, ένα απτό αποτέλεσμα με το οποίο να χαροποιηθούμε όλοι και να φέρουμε ένα πολύ καλύτερο βιωτικό επίπεδο, πρέπει να υπάρχει συμφωνία και στον τομέα της ενέργειας. Η Αμερική παίζει ρόλο και θα παίξει ρόλο, η Γαλλία παίζει εξίσου πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα συνεχίσει να παίζει ρόλο, η Ιταλία, η Μάλτα, η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ, όλες οι αραβικές χώρες και αραβική χερσόνησος, και κάπου εκεί βεβαίως ο γείτονάς μας θα ζητήσει να έχει έναν ρόλο, και βεβαίως δεν ξέρει να παίζει μαζί μας, αλλά προς το παρόν θέλει να παίξει ένα χαρτί εκτός όλου αυτού του πλαισίου συμμαχιών που διαμορφώνει. Θα μιλήσουμε για το γείτονά μας. Ας μείνουμε όμως καταρχάς, κύριε καθηγητά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εικόνα που έχουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εικόνα μιας κατακερματισμένης, άβουλης, αν θέλετε, απρόθυμης, μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία τα κράτη-μέλη και κυρίως αυτά του Βορρά προτάσουν το εθνικό συμφέρον πάνω από το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Πιστεύω συμφωνείτε. Φαίνεται πως κάτι κινείται, κύριε καθηγητά. Λέω, δείχνουν μια διάθεση για τη δημιουργία Ευρωστρατού, έστω μιας δύναμης 5.000 ανδρών καταρχάς, και πάνε τώρα, λένε, θα επικυρωθεί την Παρασκευή για κοινή αγορά φυσικού αερίου. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Θεωρείτε πως η Ευρώπη αφυπνίστηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ή εξελίσσεται τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση στον μεγάλο χαμένο όλης αυτής της ιστορίας? Ο μεγάλος χαμένος. Πολύ εύκολο αυτό. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Την στιγμή που άρχισε η Ουκρανία, η Γερμανία είπε ότι εγώ θα εξοπλίσω τη χώρα μου με 100 δισεκατομμύρια επενδύσεις στο στρατιωτικό εξοπλισμό. Άρα λοιπόν, το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήρθε και με τη βούλα που η Γερμανία ξανά εξοπλίζεται με πολύ μεγάλα ποσά και με πολύ μεγάλο υλικό και προφανώς ανθρώπινο δυναμικό. Ένα είναι το αυτό. Δεύτερον, η Γερμανία ίδια πάλι εξήγηλε ότι θέλει να είναι πλήρως ανεξαρτητοποιημένη. Αφήστε τις υπόλοιπες χώρες, η Γερμανία που έχει τη μεγάλη δυναμική και πολλές ψήφους, να είναι πλήρως απεξαρτημένη από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας ως πλαίσιο συνεργασίας την πράσινη πολιτική και τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Yeah. Άρα λοιπόν απαντήθηκε από την ίδια τη Γερμανία. Από την άλλη πλευρά,
οι χώρες οι οποίες ουσιαστικά θέλουν να έχουν μια δικά τους απεξάρτηση από το αέριο από τη Ρωσία, είναι φυσικό ότι είναι οι χώρες οι βόρειες, όπως είπατε εσείς, οι οποίες θα ακολουθήσουν ένα μοντέλο ή το κάνουμε ή ακολουθούμε το Brexit. Το οποίο το Brexit πλέον είναι μια πραγματικότητα, είναι μια ουσιαστική πραγματικότητα, αλλά δεν μπορούν να έχουν το ρόλο της Βρετανίας που μπορεί να έχει στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό, άρα θα το σκεφτούν διπλά και τριπλά. Άρα υπάρχει ένα παιχνίδι μεγάλης διαπραγμάτευσης στην παρούσα φάση. Οι χώρες του Νότου αντιθέτως, οι οποίες είναι, το ξαναλέμε, η Μεσόγειο στο σύνολό της, βόρεια και νότια, ανατολικά και δυτικά, είναι πολύ πλούσια σε πολλούς πόρους και εμπορική ικανότητα και μπορούμε να το κάνουμε. Πρέπει να διευκολύνει το άμεσο εμπόριο. Και πρέπει να δώσει όχι μόνο τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αλλά και τις χρήσεις των φυσικών πρώτων υλών πηγών ενέργειας, αλλά και επίσης συνοδευόμενα από τις νέες συμμαχίες και στρατηγικές συμμαχίες. Γιατί δάλλως, για ποιο λόγο κάνουμε τις τριμερείς Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, Ελλάδα-Κύπρο-Αίγυπτο, Ελλάδα-Κύπρο-Ιορδανία, Ελλάδα-Κύπρο-Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία και ούτω καθεξής. Για ποιο λόγο, εάν δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν στρατηγικό πολιτικό οργανισμό, ο οποίος ουσιαστικά να συμπεριλαμβάνει τους λόγους και τα πλαίσια συνεργασίας. Να σας πω εδώ πέρα κάτι άλλο. Σήμερα, μάλλον χθες το πρωί, σύνεψε συμφωνία τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μαζί με τη Γερμανία για τη χρήση του υδρογόνου. Κάτι το οποίο το γνωρίζουμε και η Ελλάδα ήταν πάλι, είχε πλούσια κοιτάσματα υδρογόνου η Ελλάδα από το 1950 και μετά, και βλέπουμε ότι άλλες χώρες παίρνουν πρωτοβουλία γιατί έχουν την τεχνογνωσία και την πολιτική βούληση. Άρα, άμα το πάμε σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως μου αναφέρατε στην αρχή, θα σας πω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πολύ ισχυρός μηχανισμός. Πολύ πιο ισχυρός από όλους τους οργανισμούς του κόσμου στην παρούσα φάση. Γιατί έχει πολλά κράτη-μέλη και πολύ μεγάλη ικανότητα λήψης αποφάσεων. Όμως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο γραφειοκρατικό γρανάζι. Υπάρχει πάρα πολύ βούληση να λέμε, αλλά να μην πράττουμε όταν έρχεται η ώρα. Και θα σας πω εν τέλει γιατί. 5.000 στρατεύματα εναντίον 200.000 στρατευμάτων στην παρούσα φάση από τους Ρώσους. Τι σας λέει εσάς? Μα τι να μου πει, είναι ανέκδοτο, δεν υπάρχει. Το Berlin Plus που κάνανε ουσιαστικά, το οποίο λέει το επιχειρησιακό πλαίσιο εργασίας των ευρωπαϊκών δυνάμεων, που πάνε στο Μάλι στην παρούσα φάση. Άρα μιλάμε για ένα Berlin 3. Το τι κάνουν στο ΝΑΤΟ οι ευρωπαϊκές δυνάμεις είναι οι ίδιες δυνάμεις οι οποίες είναι στο ΝΑΤΟ πλην της Τουρκίας, παραδείγματος χάρη. Η οποία είναι μόνο στο ΝΑΤΟ, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δυνάμεις αυτές δεν πρέπει να ενσωματώσουν προκειμένου να μην υπάρχουν διπλοεπιχειρησιακή ικανότητα, το οποίο έχει συμφωνηθεί στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο λέμε τώρα θα βάλουμε 5.000 στρατεύματα? Χρειαζόμαστε όχι στρατεύματα, χρειαζόμαστε μια ίση, αν θέλετε, πράξη και πολιτική κοινοπολιτείας για την ασφάλεια και την άμυνα των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Βορρά στο Νότο, όσο αφορά το μεταναστευτικό, το αθέμητο, τον αθέμητο, οποιαδήποτε πρόκληση, υβριδική ή μη, ψηφιακή ή αναλογική. Και βεβαίως στα εσωτερικά πλαίσια πρέπει οι ευρωπαϊκές χώρες να ταχθούν υπό περισσότερη ενοποίηση. Για να υπάρχει λοιπόν περισσότερη ενοποίηση, πρέπει να υπάρχει ταύτιση απόψεων όλων των κρατών. Και το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι οι ίδιοι ρυθμοί ανάπτυξης και ταχύτητας η Νότια Ευρώπη με τη Βόρεια, η Δυτική με την Ανατολική. Η Ανατολική αυτή τη στιγμή αφυπνίστηκε, δεδομένου ότι υπάρχουν αυτές οι προκλήσεις που πλέον είναι τόσο πραγματικές. Η Μολδαβία αυτή τη στιγμή, τώρα περισσότερο από ποτέ, θα πρέπει και θέλει να γίνει μέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς και του ΝΑΤΟ κάποια στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή η Ρωσία, αν πάρει την Οδυσσό, έρχεται στα πρόεδρα των συνόρων της. Βέβαια, με την καταλαβαίνετε ότι η Τρανσνίστρια, η Περνινιστερία, η οποία τα πράγματα δεν είναι δυσίων από την πτώση του Σοβιετικού καθεστώτος μέχρι σήμερα, καταλαβαίνετε ότι θα έχει εξέλιξη το πρόγραμμα. Και ο πρόεδρος Πούτιν αυτή τη στιγμή αφενός δεν φαίνεται να σταματάει, αλλά αφετέρου δεν υπάρχει και μια λύση το πώς θα σταματήσει και θα διαχωριστεί, αν θέλετε, η όλη κατάσταση στο ποιος είναι ο κερδισμένος, ποιος είναι ο ιτημένος και πώς μεταφράζεται αυτό σε γεωγραφική τοποθεσία. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια μακροχρόνια κατάσταση όπου και η Τουρκία, ακόμα αν θέλετε, που μου είπατε το αναφέρουμε πριν, και πάλι η Τουρκία στο ευρωμεσογειακό διάλογο παίζει ρόλο, γιατί είναι μια χώρα η οποία δίνει τα ίδια προϊόντα που δίνει η Ελλάδα πολύ πιο φτηνά. Παράδειγμα, το ψάρι του Αιγαίου, εξαγωγικό προϊόν. Το ψαρεύει από το Αιγαίο, το πάει στην Τουρκία, βάζει τις τάπες της Τουρκίας και φεύγει 2 ευρώ το ψάρι, ενώ από την Ευρώπη θα φύγει 7 ευρώ το ψάρι. Γιατί ευρωπαϊκή φόρη, γιατί ευρωπαϊκό κεκτημένο, γιατί. Αυτό πώς αντιδράσει κανείς
στον αθέμητο αυτόν οικονομικό ανταγωνισμό. Ενώ γνωρίζει ότι αφενός πρέπει να έχει και καλές σχέσεις με τον γείτονα, πρέπει να έχει και εμπορική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να έχει και εξαγωγική πολιτική με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να έχει μια εθνική πολιτική με την οποία να προστατεύει το προϊόν της. Έτσι είναι. Και η Τουρκία, γίνει αυτό. Η Τουρκία πάλι, και εδώ κύριε καθηγητά, θέλω τη γνώμη σας, έχει πετύχει να κρατήσει μια θέση. Για να θυμηθούμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, του επιτίδιου ουδέτερου, κινείται μεταξύ Κιέβου και Μόσχας με χαρακτηριστική ευκολία. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Τσαβούσογλου, φαίνει στην Αντάλια τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών, τους ομολόγους του, πηγαίνει στη Μόσχα, πηγαίνει στο Κίεβο, την ίδια ώρα αφήνει ανοιχτό τον εναέριο χώρο του. Είναι σαφές πως η Τουρκία λειτουργεί πλέον λίγο πολύ ως πλυντήριο για τη Ρωσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα γίνονται μέσω Τουρκίας, μπορεί να γίνει μέσω Τουρκίας. Και λένε κάποιοι στην Ελλάδα, το έχετε ακούσει και διεθνολόγοι συνάδελφοί σας, πως η Τουρκία θα κληθεί γρήγορα να διαλέξει στρατόπεδο. Δεν είναι δηλαδή όλα ευνοϊκά για αυτήν. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Είναι το ίδιο στρατόπεδο με το οποίο ενέπλεξε το εγκόμιο του ISIS και τον αντι-Ασάντ, αλλά τα έχει βρει καλά με τους Ρώσους στην Ατάλεια μέσα στη Βόρεια Συρία. Κάτι θα πορευτούν τα πράγματα. Η Τουρκία κοιτάζει, είναι μια οικονομία 85 εκατομμυρίων ανθρώπων. Και η Τουρκία κοιτάζει το εθνικό της συμφέρον. Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δουν το δικό της συμφέρον. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα να βλέπει τις κινήσεις της Τουρκίας και να δρά βάση των κινήσεων της Τουρκίας, γιατί υπάρχει ο φόβος ότι η Τουρκία μπορεί να γυρίσει αυτή την απειλή προς το Αιγαίο ή προς την Κύπρο. Πρέπει να είμαστε πλήρως απεξαρτημένοι από οτιδήποτε και να κοιτάζουμε τη δικιά μας στρατηγική. Ο πρόεδρος Ερντογάν και ο υπουργός εξωτερικών Τσαβούσογλου έχουν πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο Πούτιν, αν θυμάστε, με τη συμμαχία που έχουν κάνει και με το Ιράν. Και είναι προφανές ότι η Τουρκία θέλει να παίξει ρόλο στη Μαύρη Θάλασσα για πολλούς λόγους, νομικούς και πολιτικούς, από τη Σύγκη του Μοντρό μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείτε για τα στενά του Βοσπόρου και ούτω καθεξής. Και βεβαίως στη μετεξέλιξη της Ουκρανίας, και τα παίζει καλά και με την Ουκρανία, αν θέλετε. Για το λόγο ότι θέλει να χρησιμοποιήσει πιθανώς τα λιμάνια αργότερα της Οδυσσού, όταν θα ιδιωτικοποιηθούν, και θα ιδιωτικοποιηθούν αναγκαστικά. Για το λόγο ότι δεν μπορεί η Ουκρανία να ανταπεξέλθει στις όποιες προκλήσεις οι οποίες γίνονται. Από εκεί και πέρα, η Τουρκία παίζει το ρόλο, και για καλή μας τύχη, ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να έχει την Αμερική, την Κίνα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά να κάτσουν μαζί στο τραπέζι για τη διαπραγμάτευση. Την Τουρκία τη χρησιμοποιεί σαν επικοινωνιακή πολιτική και σαν δεύτερο, σαν ένα subcontractor, ουσιαστικά για να κάνει τη χρήση ορισμένων προϊόντων. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία παίρνει θέση υπέρ της Δύσης στο πλήρες γεγονός και πραγματικά στέλνει τους S-400 που λέγανε κάποιοι, ναι, στην, ναι, Ουκρανία. Ναι, με αντάλλαγμα. Να υπενθυμίσω εδώ πέρα ότι οι δύο πλευρές που έχουν τους κωδικούς είναι ο παροχέας, η Ρωσία, και ο πελάτης, η Τουρκία. Είναι. Έχουν τους κωδικούς. Συνεπώς, θα ρίξουν το S-400 προς τη Ρωσία, δεν θα κάνουν οι άλλοι χρήση των κωδικών τους για πλήρη καταστροφή των πυράβλων. Αυτό θα φέρει διπλωματικό πρόβλημα. Συνεπώς, δεν πρόκειται να δώσει η Τουρκία το S-400. Άρα κάπου εκεί θα πρέπει να κοπεί. Από την άλλη πλευρά, για να μπορέσει να κάνει χρήση η Τουρκία των δυναμικών τίντων της, και το κάνει, έχει αποστείλει κάποια μπαϊρακτά στην Ουκρανία, που φαίνεται ότι ξαναεμφανίζονται. Έτσι. Εκεί λοιπόν το κάνει στην αντίπερα όχθη με την Αμερική, προκειμένου να ισοζυγίσει τα πάντα, να ζητήσει τα F-16, να ξαναζητήσει τα F-35, και να μην ξεχνάμε βέβαια ότι υπάρχει ένα αεροπλανοφόρο της κλάσεως Χουάν Κάρλος, το οποίο τελειώνει και με μια καθυστέρηση λόγω φωτιάς, το οποίο θα βγει στη Μεσόγειο και βέβαια θα πάει και στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά είναι σίγουρο ότι θα πάει και στα στενά του Άντεν, στην Νότια Αφρική, όπου εκεί πέρα υπάρχουν άλλα, αν θέλετε, συμφέροντα της Τουρκίας. Έτσι λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Η Ελλάδα, που έχει συμφέροντα ιστορικά και πολιτικά σε πολλές περιοχές, ακόμα και στον κόλπο του Άντεν, ακόμα και με τις αραβικές χώρες, ακόμα πιο πολύ με την Αφρική, Νότια και Κεντρική και Βόρεια Αφρική, δεν πρέπει να κάνει μια δική της εξωτερική πολιτική? Και δεν μου φέρνει με ένα τυχαίο το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικός, ο κύριος Δένδιας, ανήγγειλε σήμερα, όπως είδατε προφανώς, τη μετάβαση στη Μαριούπολη. Ότι, ναι. Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Βέβαια, δεν είναι μόνο ο ελληνισμός της Μαριούπολης, είναι και ο ελληνισμός της Οδυσσού. Από εκεί άρχισε η φιλική εταιρεία, όχι μόνο από τη Μαριούπολη. Στην Κρυμαία υπάρχει ελληνισμός, σε όλη την Αζωφική υπάρχει ελληνισμός, σε όλη την Νότια Ουκρανία υπάρχει ελληνισμός, και υπάρχει και ορθόδοξος κόσμος, ο οποίος
παρά τις διαφορές μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Πατριαρχείου της Μόσχας, ναι, θέλει να κρατήσει την Ορθοδοξία. Και αυτό είναι ακόμη ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, κατά πόσο εμείς μπορούμε να διατηρήσουμε την Ορθοδοξία στην Ουκρανία, γιατί ακόμα και εκεί προσβλέπω κάποιες μεταβολές με κάποιες ζητήματα, εικόνες, ναι, οι οποίες, ναι, ναι, μου φέρουν λίγο περίεργα με τους να καταθέσουν πρώην, ναι, πρώην, ναι, ναι, αρχηγοί κρατών, όπως είναι τον πρώην πρόεδρο της Αμερικής, στην Καθολική Εκκλησία της Ουκρανίας και όχι στην Ορθόδοξη. Μακάρι, κύριε καθηγητά, να είχαμε περισσότερο χρόνο. Δυστυχώς, θα ξέρετε, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αμήλικτος. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, να πάρουμε μια ανάσα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.